Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα, εδώ στην κουζίνα μου, θα φτιάξουμε παστίτσιο. Το γνωστό και αγαπημένο φαγητό σε όλους μας. Με τη μόνη διαφορά ότι θα το φτιάξουμε στη φριτέζα αέρος. Πλέον η οικογένεια δεν είναι όπως ήταν μεγάλη, ο καθένας έχει πάει σπίτι του, οπότε εγώ και τα δυο μου αγόρια είναι μια χαρά να φτιάξουμε παστίτσιο σε φυτές αέρος. Έχω κάνει όλη την προετοιμασία, κάθε υλικό που θα ρίχνω θα σας λέω ανάλογα και πώς το έφτιαξα και την μπεσαμέλ που φτιάχνω θα σας τη βάλω με σύνδεσμο στην περιγραφή με τα υλικά. Για πάμε! Για αρχή θα βγάλουμε τον αποσπόμενο κάδο από τη φριτέζα για να έχουμε άπλα. Λοιπόν, έχω εδώ βράσει μακαρόνια για παστίτσιο. Βέβαια, τα μακαρόνια που έβρασα, τα έβρασα 2 λεπτά λιγότερο από τη συσκευασία. Οπότε ξεκινάμε και ρίχνουμε ίσα λίγο να καλυφθεί ο πάτος. Το τυρί που αγαπάμε και ρίχνουμε εμείς στο παστίτσιο είναι η φέτα. Εσείς μπορείτε να ρίξετε ό,τι τυράκι θέλετε. Να πάει παντού. Εκεί. Άλλη γεύση. Αν δεν έχετε δοκιμάσει παστίτσιο που να περιέχει μέσα φέτα, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, το κιμά μου. Έχω πάρει κιμά μοσχαρίσιο. Κανονικά όπως μαγειρεύουμε το κιμά για τα μακαρόνια με κιμά, κανονικά το ίδιο πράγμα έφτιαξα με τα μπαχαρικά του, τη σαλτσούλα του, χωρίς πολλά υγρά. Οπότε ξεκινάμε και ρίχνουμε τον κιμά μας να το ευχαριστηθούμε. Μόλις το έβγαλε το μεταξύ και καίει. Εκεί παντού να πάει, να καλύψουμε όλο. Όλη τη στρώση με τα μακαρόνια. Πλούσιος ο κιμάς παντού. Εκεί πάει και αυτό στην άκρη. Ό,τι θα κάναμε στο μεγάλο μας ταψί στην κουζίνα. Μόνο που αυτή τη φορά το φτιάχνω σε μικρότερες μερίδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ρίχνουμε τα μακαρόνια μας. Πω. Λοιπόν, από το μισό κιλό περίσσεψε μόνο μία καλή χουφτίτσα στην άκρη και αυτό. Και τώρα που τελειώσαμε, πάμε να ρίξουμε την μπεσαμέλ. Ο γιος μου τη λέει μορνέ. Εγώ τη λέω μπεσαμέλ όλα μπλουμ. Θα σας γράψω τα υλικά, θα σας δώσω και το σύνδεσμο, τον έχω κάνει και τον έχω ανεβάσει στο κανάλι. Πλούσια η μπεσαμέλ. Δεν χρειάστηκε η κουτάλα μου. Και θα στρώσουμε να πάει παντού. Και άμα σας αρέσει, γιατί εμένα μου αρέσει το παστίτσιο την ώρα που το βγάζω, να ρέει μπεσαμέλ μέσα από το κομμάτι. Θα βάλουμε όπου. Λείπει. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε,
Και έχουμε ένα σούπερ παστίτσιο μέσα στη φριτέζα αέρος. Παίρνουμε τη φριτέζα αέρος. Κλείνουμε. Θα την ξεκινήσουμε. Στους 170 θα την βάλω για 15 λεπτά. Και με ψημένο το παστίτσιο. Και ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Να δούμε τελικά τι φτιάξαμε. Έγινε το παστίτσιο. Πήρε ωραίο χρώμα. Βεβαίως θα το ελέγχετε, η κάθε φριτέζα δουλεύει διαφορετικά, οπότε όταν φτιάξετε παστίτσιο στη δική σας τη φριτέζα να το ελέγχετε κατά διαστήματα, γιατί εγώ το έψησα στα 20 λεπτά, τώρα τελειώνει ο χρόνος, στους 180 βαθμούς. Για να δούμε όμως και το τελικό αποτέλεσμα. Τι κάναμε άραγε? Πω, τι κάναμε? Ζημιά κάναμε. Τι ωραίο που έγινε. Τι ωραίο χρώμα που πήρε. Στη δική μου τη φριτέζα στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Τώρα θα τα αφήσω να σταθεί μέχρι να σερβίρω στα παιδιά που περιμένουν με αγωνία να το δοκιμάσουν. Παστίτσιο είναι αυτό. Για πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Το μαχαίρι βέβαια δεν θα το ακουμπήσω μέχρι κάτω. Απλά ίσα. Αν και καίει. Να δούμε τι κάναμε. Και όπως σας είπα, θέλω την μπεσαμέλ να ρέει. Έτσι είναι το σωστό παστίτσιο. Όχι στόκος, όχι στούμπος. Λοιπόν, δεν έχω λόγια. Μπράβο στην ανακάλυψη του αιώνα. Μπράβο στη φριτέζα αέρος. Γιατί μαγειρεύουμε τα πάντα νόστιμα και οικονομικά. Αν σας άρεσε το νόστιμο βιντεάκι μου, δεν έχετε παρά να με ακολουθήσετε, να κάνετε μία εγγραφή για να μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νόστιμα βιντεάκια που ανεβάζω. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε στην παρέα μου και αν θέλετε λαϊβάκια σας περιμένω στην ομάδα μας στο Facebook. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου live, που εκεί μαγειρεύω ζωντανά. Φιλιά! Τα λέμε μέχρι το επόμενο πεντανόστιμο μαμαδίστικο βιντεάκι.